σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Ένα βίντεο που θα σας δείξουμε τι δώρα πήραμε την πρωτοχρονιά. Δείξω και εγώ τα δικά μου. Αυτό φοβάμαι. Λοιπόν, σας αφήνω να σας δείξει πρώτο Γιάννη στα δικά του και μετά έρχομαι κι εγώ για να σας δείξουμε και τις μικρές. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο για τα δωράκια που μου πήραν για την πρωτοχρονιά. Μου πήρανε μια εντατική προσώπου, η οποία μάλλον θα κάνει για το σώμα, θα τη φοράει και στο σώμα, φαντάζομαι. Την έχω μιλήσει, είναι πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετική μπορώ να πω. Το σετάκι του ήταν καθαριστικό προσώπου, οπότε πρώτα κάνεις το καθαρισμό του προσώπου και μετά βάζεις την ενδυνατική. Φαντάζομαι. Έτσι ήταν. Πολύ ωραίο δωράκι, πάρα πολύ ωραίο δωράκι. Μετά μου πήρανε το αγαπημένο μου Old Spice, το οποίο, παιδιά, μένα με έχει βολέψει πάρα πολύ, το χρησιμοποιώ πάρα πολλά χρόνια. Έχει εξαιρετική μυρωδιά και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, δηλαδή κάνει το 100% αυτό το οποίο υπόσχεται σαν προϊόν. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, μου πήραν ένα πάρα πολύ ωραίο κατσετάκι, το οποίο αυτό το βάζεις έτσι εδώ. Έχεις από μέσα, εδώ βάζεις το κινητό και κατεβάζεις διάφορα παιχνίδια που είναι σε 3D και βλέποντας μέσα από εδώ, τα βλέπεις όλα να είναι τρισδιάστατα. Σαν να είσαι μέσα εκείνη την ώρα επιτόπου στο παιχνίδι και να το παίζεις. Έπαιξα το δοκίμασα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πάρα πολύ γέλιο. Και νομίζω θα το απολαύσω τις επόμενες μέρες πάλι. Έχει γέλιο πολύ. Επίσης μου πήρανε το αγαπημένο μου άρωμα μακράν, είναι αυτό, είναι το wood από την Discover, είναι πάρα πολύ ωραίο άρωμα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, το φοράω πάρα πολλά χρόνια. Βασικά τα αρώματα που φοράω είναι τρία συγκεκριμένα, είναι αυτό κατά προτίμηση σαν πρώτη επιλογή, μετά είναι το Savage από Dior και μετά είναι το One Million, το οποίο και αυτό είναι εξαιρετικό άρωμα, πάρα πολύ ωραίο. Αγαπημένο αρωματάκι, αγαπημένο. Έχει και το ξύλο γύρω γύρω, είναι πολύ περιποιημένη η συσκευασία του, πάντα έτσι ήταν βασικά. Νομίζω θα το τελειώσω πάρα πολύ γρήγορα, αλλά είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό. Επίσης, μου πήρανε παντοφλάκια. Ένα παντοφλάκι με το γουνάκι του εδώ, έχει πολύ γέλιο, σε μπλε χρώμα για να πηγαίνει με τα πάντα. Ορίστε, ορίστε. Αντιλουστική από κάτω για να μην κλειστερώ άμα είναι βρεχμένα. Και επίσης μου πήρανε και άλλο παντοφλάκι σε χρώμα γκρι μαύρο. Επίσης από κάτω είναι αντιλουστική με χοντρό πατό. Πολύ ωραίες, ζεστές. Θα τις χαρώ. Το ένα ζευγάρι θα το έχω για το σπίτι και το άλλο ζευγάρι θα το έχω για τα ταξίδια, γιατί ξέρετε κάνω πολλά ταξίδια, οπότε πρέπει να έχω και ένα δεύτερο ζευγάρι μαζί μου για να φοράω στα ξενοδοχεία που πηγαίνω. Λοιπόν, αυτά ήταν τα δωράκια μου. Τώρα θα πάμε στην Νάνση. Ελπίζω να τα είπε καλά ο Γιάννης, θα το δω στο μοντάζ, δεν ξέρω πραγματικά τι έχει πει για τον ώρα του και πώς θα την παρουσιάσει, αλλά ελπίζω να είναι εντάξει και να το καταλάβατε και να το, δεν ξέρω, να τα πεντάξει τέλος πάντων, να μην χρειάζεται να κόψω πολύ πράγμα. Πάω λοιπόν να σας δείξω τα δικά μου, να πω ότι εμείς στην οικογένειά μας κάνουμε δώρα χρηστικά τα Χριστούγεννα, είναι εθιμοτυπικά τα δώρα, δεν είναι τώρα προσωπικά πολύ, οπότε πάμε να δούμε τι μου φέρανε εμένα. Παντοφλίτσες. Γενικά οι παντοφλίτσες, τις οποίες αυτές από ό,τι βλέπετε τις έχω βάλει κιόλας, είναι ένα δώρο πολύ ωραίο και πολύ σωστό για Χριστούγεννα, καθώς πάντα χρειάζονται οι παντόφλες. Εγώ όσες και να έχω, και ξαφνικά εκεί που στις αρχές έτσι του χειμώνα δεν είχα κανένα ζευγάρι, τώρα έχω τρία. Ένα που μου είχε πάρει ο Γιάννης, ένα που μου φέρανε δώρο, που είναι έτσι και στρασάκι εδώ, είναι μαύρες, με πολύ χοντροπάτο σόλα, και είναι πάρα πολύ αναπαυτικές και ζεστές, γιατί μέσα έχουν και γούνα. Πάρα πολύ ωραίες και έχουν και αυτό εδώ το γκλιτερωτό που τις κάνουν έτσι λίγο πιο τσαχπίνικες.
Περνάμε στο επόμενο ζευγάρι παντοφλίτσες, τις οποίες δεν τις έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Είναι γκρι γούνινες και έχουν πέρλες επάνω, εντάξει, φανταστικές. Μόλις τις είδα, έπαθα πλάκα γιατί λέω είναι όντως πολύ πολύ ωραίο το σχέδιο. Και από κάτω έχουν σόλα κι αυτές, είναι σκληρός δηλαδή ο πάτος τους, οπότε θα αντέξουν και αρκετό καιρό. Θα τις βάλω αφού μου χαλάσει κάποιο άλλο ζευγάρι, γιατί είναι κρίμα να τις χαλάω. Πάρα πολύ ωραίες. Και είναι τέλειες οι πέρλες. Το επόμενο δωράκι που πήρα είναι αυτή εδώ, η καφετιέρα για γαλλικό, κάτι τέτοιο, δεν έχω πολύ καταλάβει, νομίζω είναι για γαλλικό, ναι. Το οποίο βάζεις ζεστό νεράκι, βάζεις και τον καφέ και το πατάς σιγά και βγαίνει ο καφές φίλτρου, θέλει όμως πάρα πολύ σιγά, γιατί άμα το κάνεις γρήγορα θα περάσει μέσα ο καφές και θα πίνεις νερό με κομματάκια. Χάλι. Είναι πάρα πολύ ωραία επιλογή. Αν κάνεις, αν βρίσκεστε με μαμάδες στο σπίτι, εμείς βρισκόμαστε αρκετά συχνά και κάνουμε play date για να παίζουν τα μικρά. Οπότε φτιάχνεις μια ωραία ποσότητα καφέ και πίνετε όλες μαζί τέλεια. Φανταστικό gadget. Πήρε επίσης αυτό εδώ το βραχιολάκι γούρι με το 2020 και έχει αυτές τις άσπρες ταφό μαργαριταράκια, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και διακριτικό βραχιολάκι. Έχει και αυτό εδώ το μηχανισμό που κλείνει και είναι τέλειο. Και ελπίζω να μου φέρει γούρι. Το επόμενο που πήρα είναι αυτό εδώ το αρωματικό κερί μέσα σε ένα γυάλινο δοχείο, το οποίο μοσχοβολάει μάγκο και φρούτα, πάρα πολύ ωραίο. Γενικά ξέρουν όλοι στην οικογένεια ότι λατρεύω τα αρωματικά κεριά και παίρνω πολύ συχνά, οπότε αυτό εδώ είναι τέλειο. Και έχω άλλα δύο δώρα, τα οποία δεν έχω να σας τα δείξω γιατί ακόμα δεν έχουν έρθει. Το ένα είναι η πολυθρόνα, η μπρεζέρα, που μου πήρε ο Γιάννης δώρο για τα Χριστούγεννα για το σετ το καινούριο του YouTube, την οποία την αναμένουμε να έρθει και δεν μπορώ να σας τη δείξω, αλλά θα σας τη βάλω κάπου εδώ φώτο να πεταχτεί έτσι για να δείτε περίπου πώς είναι. Και το άλλο δώρο είναι ένα air condition για το δωμάτιό μας, γιατί λόγω της ανακαίνησης είχαμε μεταφέρει το ένα σώμα, πώς το λένε, το ένα μηχάνημα τέλος πάντων, σε έναν άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε αυτά τα δύο δώρα δεν μπορώ να σας τα δείξω γιατί δεν έχουν έρθει ακόμα. Πάμε λοιπόν τώρα να σας δείξω τι πήρε η μικρή για την πρωτοχρονιά. Γενικά η μικρή παίρνει τα πιο πολλά δώρα από όλους, γιατί εντάξει, είναι και το μοναδικό παιδί στην οικογένεια, τη δική μου τουλάχιστον. Οπότε η από εδώ μπάντα η δικιά μου παίρνει συνέχεια. Αλλά και η μπάντα του Γιάννη παίρνει διάφορα παιχνιδό τέτοια. Τέλος πάντων, θα σας δείξω ότι μπορώ να σας δείξω και ότι θυμάμαι ότι πήρε, γιατί πραγματικά πήρε τόσα πολλά δώρα που αλήθεια τα ξεχνάω. Τα ξεχνάω. Πάμε λοιπόν να δούμε τι πήρε η μικρή. Ο Άι Βασίλης λοιπόν έφερε στην Αναστασία αυτό που ζήτησε, γιατί ήταν πάρα πολύ καλό παιδάκι. Είναι το σπίτι Μαλιμπού της Μπάρμπι. Κλείνει κιόλας και γίνεται πολύ λεπτό για να το αποθηκεύεις. Εμείς το έχουμε στήσει εδώ πέρα για να μπορέσει να παίζει. Έχει πάρα πολλά αξεσουάρ και είναι και πάρα πολύ εύκολο να το κλείσεις και να το ανοίξεις. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και άξιζε στην Αναστασία, γιατί ήταν πολύ καλό παιδάκι πέρυσι. Πήρε επίσης αυτά εδώ τα φωτιζόμενα βαζάκια, σας τα είχα δείξει και σε ένα vlog μας αν δεν κάνω λάθος, καθώς και αυτό εδώ της το έφερε η μαμά μου, τι έχω στο κεφάλι, εντάξει, έχει πάρα πολύ πλάκα, μας είχατε δει να παίζουμε και στα vlog μας, παίζουμε πάρα πολύ με αυτό. Επίσης πήρε και αυτά εδώ τα pancakes, το κουτί δηλαδή που φτιάχνουμε pancakes, τα έχουμε χρησιμοποιήσει ξανά, τα έχετε δει και σε vlog, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Επίσης πήρε ξύστρα, πήρε αυτό εδώ το μολύβι που γράφει ουράνιο τόξο. Της το φέραν από εξωτερικό αυτό, δεν ήταν από εδώ. Πήρε πάρα πολλά βιβλία ζωγραφικής και μαρκαδόρους, καθώς η Αναστασία ζωγραφίζει απίστευτα πάρα πολύ. Και αυτό βιβλίο ζωγραφικής, και αυτό βιβλίο ζωγραφικής, και αυτό, και αυτό. Εδώ έχει και stencil για να μπορεί να κάνει σχέδια το παιδάκι. Και είδατε, έχει φτιάξει και μια νεράιδα, πραγματικά υπέροχο. Και μας φέρανε και αυτό εδώ τα μαγικά παραμύθια, το οποίο έχει απίστευτα πάρα πολλές ιστορίες εδώ μέσα και δεν έχουμε προλάβει να το διαβάσουμε γιατί πραγματικά δεν έχουμε καθίσει καθόλου στο σπίτι μας. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι τεράστιο, κοιτάτε. Είναι πολύ μεγάλο βιβλίο. Θα το χαρούμε πάρα πολύ γιατί εμάς μας αρέσει να διαβάζουμε και πολλά παραμύθια. Της φέραν επίσης δύο σετάκια, αυτό είναι με μία τούτου φούστα που έχει και αυτά τα στεράκια εδώ, τα σημαίνια που είναι πολύ cute. Και αυτό εδώ το μπλουζάκι και αυτό εδώ με το ροζ του κολάν.
Αυτό θέλεστε να με δω, ξέρετε, κλασικά. Πάρα πάρα πολύ ωραία σετάκια. Άλλο ένα σετάκι ζωγραφικής με μονόκερους, το οποίο το ανοίγεις. Έχει εδώ μαρκαδωράκια σε πάλι αποχρώσεις και δύο γκλίτερ. Και εδώ έχει αυτά τα, πώς τα λένε. Δεν θυμάμαι καθόλου πώς τα λένε αυτά που έτσι ζωγραφίζεις λίγο. Έχει πάρα πολλά σχεδιάκια. Και αυτό μπορείς να το πάρεις και μαζί σου, σε μια καφετέρια δηλαδή, να έχει να απασχοληθεί το παιδάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι από την εταιρεία, δεν την έχω ξανακούσει, Σουσαέτα. Δεν την έχω ξανακούσει καθόλου. Και τα τελευταία δωράκια που πήρε η Αναστασία είναι αυτό εδώ το σετάκι. Ένα ροζ κολάν νουτ και την μπλουζίτσα του. Καθώς και αυτά τα φοβερά φανταστικά παπούτσια αθλητικά. Είναι έτσι ροζ απαλό. Πάρα πάρα πολύ ωραίο γιατί ταιριάζει και με όλα και είναι δερμάτινο, οπότε δεν θα περνάει μέσα και νερό, μόνο εδώ δεν ξέρω, αλλά είναι φανταστικά, τέλεια. Και ένα φανταστικό μπουφάν, γκρι, πάρα πάρα πολύ ζεστό φαίνεται. Να τα ανοίξω. Έχει μέσα, βλέπετε, και την επένδυση, οπότε θα είναι πάρα πάρα πολύ ζεστό. Μας το πήρανε ένα νούμερο μεγαλύτερο αυτό για να μπορέσουμε να το έχουμε και για το χρόνο, γιατί έχει ήδη αρκετά μπουφάν. Οπότε πάρα πολύ ωραίο, έχει και κουκουλίτσα σε ένα γκρι χρώμα που ταιριάζει και με όλα. Μακρύ, πρέπει να τις πέφτει κοντά στα γόνατα, οπότε θα είναι τέλειο. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, ελπίζουμε να σας άρεσε, κάντε like αν ναι, εγγραφή στο κανάλι μας. Και θέλω να μου γράψετε από κάτω ποιο ήταν το πιο ωραίο δώρο που πήρατε εσείς την πρωτοχρονιά. Περιμένω λοιπόν να δω τι δώρα σας πήρανε και τι έτσι σας έκανε εντύπωση, τι σας άρεσε πάρα πολύ. Για να παίρνουμε καμία ιδέα για το χρόνο. Σας φιλώ, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.